Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, Πρόεδρε, κύριε Παυλόπουλε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, όλοι είσαστε ίσοι. Κανένας δεν είναι παραπάνω από τον άλλο. Είναι μεγάλη τιμή για μας που βρισκόμαστε εδώ και πιστεύω πως θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε κάθε χρόνο, καθώς πηγαίνουμε παντού. Το να κάνουμε 700 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα. Δύο είναι τα σίγουρα σε αυτή τη ζωή. Ο καπετάνας, ο τέλος αγαπηνός, περίμενε και πίστευε ότι θα πεθάνει. Αλλά πήγε και τι θάνατο είχε, κοίταξε τον θάνατο στα μάτια και έφυγε η ψυχή του, η οποία είναι σίγουρα πως είναι μαζί μας. Σεβασμιότατε, οι ψυχές δεν πεθαίνουν, δεν πεθαίνει και η μνήμη όμως. Είναι ακριβώς το ίδιο. Επίσης όμως, το μόνο βέβαιο, το δεύτερο και νομίζω και το μοναδικό, είναι ότι δεν αλλάζει και το παρελθόν. Αυτά που συνέβησαν στη Μακεδονία, αυτά που συμβαίνουν στη Μακεδονία τώρα, όταν προσπαθούν με διάφορους τρόπους να εισβάλλουν και το Βόρεια να γίνει μια ενιαία με την Νότια Μακεδονία, αυτό είναι φανερό πια. Αγωνιζόμαστε εδώ και 100 χρόνια, συμπληρώσαμε έναν αιώνα ζωής σαν σύλλογος, με μία μόνο ρίση. Ο μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται και θα συνεχίζουμε, γιατί παλικάρια σαν τον αγαπηνό δεν μας επιτρέπουν να υποχωρήσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Να συγχαρώ τον Δήμο Τριφυλίας, τον πρόεδρο του Δήμου, τον Δήμαρχο και όλα τα στελέχη για την πραγματικά άψογη εκδήλωση. Είναι μοναδικές, επειδή έχουμε πάει σε πάρα πολλές, είναι τις μοναδικές, κύριε Δήμαρχε, και σας συγχαίρω προσωπικά, καθώς και όλα τα στελέχη, γιατί τέτοια παλικάρια που χάνονται, όπως χάθηκαν εκείνη την μέρα στην Καρυδιά, είναι τιμή που έχουμε την κυρία Τσαδίλα. Η προγιαγιά της έκανε μια μεγάλη υπέρβαση όταν τότε θέριζαν οι Κομιδαζίδες και οι Οθωμανοί κυριολεκτικά την περιοχή. Να είμαστε όλοι γεροί, να είμαστε δυνατοί και να θυμόμαστε ένα. Πρέπει να τιμούμε τους νεκρούς όπως κάνουμε εμείς, χωρίς να περιμένουμε αντίκρισμα και ανταμοιβή, και η χρήση της μνήμης είναι σίγουρο πως κάποια στιγμή θα βρει την ανταπόδοσή της, η οποία θα είναι φυσικά αρνητική. Καλή συνέχεια, εύχομαι με τη βοήθεια του Θεού του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ. Σας ευχαριστώ, σας συγχαίρω και σας χειροκροτώ όλους.